Λοιπόν, λοιπόν, μπήκαμε σε περιβάλλον ΣΥΡΙΖΑ όπω βλέπετε και εδώ από το στούντιο. Μαζί μα είναι ο κύριο Γιονίστη Τεμπονέρα. Γεια σα, κύριε Καλημέρα σα. Καλημέρα. 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 Σύριζα. Έχετε Σύριζα. καιρό να σα φιλοξενήσουμε. Ε, να γενικώ. Ε, αυτό μιλάμε ότι έχουμε κάτι να πούμε. Δεν παρεμβαίνετε. Ενώ <laughs> τη Κεντρική Επιτροπή υποθέτω έτσι. Ετοιμάζετε δεκα ναι. κάτι για την Επιτροπή. Σίγουρα. Νομίζω ότι δηλαδή, πώ πρέπει, πρέπει να πάει. Κάπω πρέπει να πάει. Οι πλευρέ αύριο ναι, στα στρατόπεδα που λέμε. Διάφορε. Ακούμε όλε τι μέρε ένα κλίμα απόλυτη όξυνση τέλο πάντων. Ποια είναι η απόψη για το τι πρέπει να γίνει στην Κεντρική Επιτροπή. Νομίζω ότι η συνεδρίαση Ευριανή τη Κεντρική Επιτροπή είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Ξέρετε, η υπόθεση ΣΥΡΙΖΑ μα αφορά όλου. Και μα αφορά όλου, διότι ακριβώ η υπόθεση αυτή κουβαλάει το αίμα, τι θυσίε και του αγώνε χιλιάδων αγωνιστών τη αριστερά. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζει μια κρίση διαλυτική. Μια κρίση ιδεολογική, μια κρίση προγραμματική και μια κρίση οργανωτική. Άρα, χρίζει ανάγκη, υπάρχει ανάγκη να επαναπροσδιοριστεί συνολικά. Πράγματι, αύριο μπροστά μα έχουμε κάτι το οποίο φαίνεται να καταλήγει σε ένα διέξοδο. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ μέσα από τη συχνότητά σα θέλω να κατα καταθέσω δημόσια μια πρόταση που θεωρώ ότι μπορεί αύριο να απαντήσει στα διλήμματα και στα ζητήματα τα, τα οποία κατέθεσαν. Ναι. Η πρόταση αυτή λοιπόν απευθύνεται συνολικά στα μέλη και στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και έχει τέσσερα σημεία. Πρώτον, θεωρώ ότι επειδή ακριβώ πρέπει όχι τα πρόσωπα αλλά οι πολιτικέ να κυριαρχούν, Πρέπει να ανασταλεί κάθε διαδικασία εκλογή Προέδρου αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε σε αυτό το κλίμα να επιλέξουμε πρόσωπα και ηγεσίε, διότι ακριβώ υπάρχει βαθύ πολιτικό και ψυχικό χάσμα. Άρα, αναβολή εκλογών. Αναβολή λέτε. λοιπόν των προεδρικών Α, εκλογών. Για να Έξι... γίνουν εκλογέ στην ορισμένη ημερομηνία από τώρα. Το που πρώτο σημείο είναι αυτό. Yeah. Το δεύτερο, βεβαίω, έχει να κάνει με τη σύγκληση εκτάκτου συνεδρίου. Όπου εκεί πράγματι θα υπάρχει αρχέ του 2025 ένα συνέδριο όπου ο ΣΥΡΙΖΑ θα αποτυπώσει την ιδεολογική προγραμματική και οργανωτική του φυσιογνωμία. Δηλαδή να ξαναφτιάξει επί της ουσίας το πρόγραμμά του, την παρουσία του, ο τελευταίος τις τη... χρόνος... του. Τι... Τι... Ο τελευταίο τελευταίος χρόνος υπήρχε σε χρόνος από ιδεολογικοποίηση και πολιτική ρίκνωσης. Έχουμε ακούσει πολλά και αντιφατικά πράγματα. Άρα πρέπει να επαναβεβαιώσουμε την ιδεολογική και πολιτική μας ταυτότητα. Το τρίτο σημείο έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να υπάρχει ως τμήμα και ω μπροστάρη σε μια συζήτηση η οποία υπάρχει μέσα στην κοινωνία. Ποια είναι αυτή, Είναι μια συζήτηση η οποία λέει ότι πρέπει να υπάρξει ένα ευρύ κοινωνικοπολιτικό δημοκρατικό μέτωπο στη βάση τη πρόσκληση σε κομματικέ αλλά και προοδευτικέ δυνάμει τη κοινωνία, κοινωνικέ δυνάμει δηλαδή, φορεί, σωματεία, μαζικό χώρο, συνδικάτα, νεολαία, αυτοδιοίκηση, να γίνει λοιπόν μια πρόσκληση να επιτευθεί. Αν υπάρχει δυνατότητα, μια προγραμματική συμφωνία μεταξύ των δυνάμεων των προοδευτικών, όπου μπορεί να καταλήξει σε μια συγκεκριμένη ελλακτική κυβερνητική πρόταση. Άρα στο στο μεσοδιάστημα, στο ε. μεσοδιάστημα, γιατί ξέρω ότι θα με ρωτήσετε, και επειδή ακριβώ φαίνεται να υπάρχει ένα κενό εξουσίας, εξουσία, Λέω ότι μπορεί η πολιτική γραμματεία και η κεντρική επιτροπή, υπάρχει αυτή τη στιγμή, να εκτελούν χρέη Προέδρου. Προσέξτε, έχει πει και ο ίδιο Στέφανο Κασελάκη πέρσι ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα σοβαρό κόμμα, ο ίδιο δεν θα είχε ανέλθει στην εξουσία του κόμματο, στην ηγεσία του κόμματο. Άρα, τι λέμε, θα γίνουμε πρώτα ένα σοβαρό κόμμα, θα επαναπροσδιοριστούμε ιδεολογικά, προγραμματικά και οργανωτικά, θα τα βάλουμε όλα στο τραπέζι, θα δούμε πολλά πράγματα από την αρχή, αξιοποιώντα και την πρόσφατη εμπειρία του παρελθόντος, κάνοντα την αυτοκριτική μα, αλλά δίνοντα και μια προοπτική στην επόμενη μέρα. Και μετά, βεβαίω, μπορούμε να εκλέξουμε και τα πρόσωπα εκείνα τα οποία μπορούν να υπηρετήσουν αυτή τη στρατηγική. Μπορεί να αλλάξετε και του όρου του παιχνιδιού για τον τρόπο εκλογή. Όλα είναι στο τραπέζι, κατά την άποψή μου. Ξέρετε, ε, το τελευταίο διάστημα είδα. Για παράδειγμα, διάφορου περαστικού, ακόμα και στελέχη άλλων κομμάτων, να προσέρχονται και να ψηφίζουν, για παράδειγμα, για την εκλογή. Υπάρχουν θετικά, υπάρχουν και αρνητικά σημεία. Όλοι μπορούν να έχουμε την άποψή μα. Όλα όμω και οι καταστατικέ αλλαγέ θα πρέπει να είναι στο τραπέζι. Και όλα αυτά πρέπει με σθένο και βεβαίω με ε, συνέστηση τη ευθύνη να συζητηθούν. Άρα, όχι ναι. εκλογέ. Ναι. Αυτό το θεωρείτε ότι μια πρόταση μπορεί να έχει απήχηση στην Κεντρική Επιτροπή, παραδείγματο χάρη. Θεωρώ ότι είναι μόνη πρόταση η οποία μπορεί να δώσει διέξοδο. Πρέπει να λειτουργήσει σε όλου το ένστικτο αυτοσυντήρηση. Διαφορετικά, όπω είπα και εισαγωγικά, η κρίση είναι διαλυτική. Οποιαδήποτε άλλη πρόταση για να γίνουν άμεσα εκλογέ στο πολιτικό κενό, γιατί περί αυτού μιλάμε αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε κουβεντιάσει ούτε για πλατφόρμε, ούτε για πολιτικέ, ούτε για προτάσει, παρά μόνο για την ισοκομματική κουζίνα που ουδόλω αφορά την κοινωνία, οδηγεί κατά την άποψή μου στη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Κασελάκη λέει όχι αναβολή, όχι αναβολή. Τον ακούγαν λέει όχι αναβολή, μην αφήσετε να γίνει αναβολή, να γίνει ανοιχτό συνέδριο κτλ. Έχει κανεί την αίσθηση ότι μπορεί στο κλίμα αυτό να γίνει προσυνεδριακό διάλογο, να προσέλθουν σε ομαλέ συνθήκε τα μέλη να ψηφίσουν και να ψηφίσουν επιτήνω πράγματο. Στο αν πρέπει κάποιο να είναι έκπτωτο ή όχι, αυτό θα είναι το αντικείμενο ενό συνεδρίου. αυτό που αφορά την όχι... κοινωνία. Προσέξτε, εγώ δεν λέω ότι δεν πρέπει να αποκλειστεί κανένα. Θα προσδιοριστούμε όμω ιδεολογικά, προγραμματικά και οργανωτικά, θα δούμε ποιο χωράει σε τι, σε ένα πράγμα το οποίο δεν είναι στο κενό έχει μια ιστορική παράδοση, έχει μια ιστορική ταυτότητα ο χώρο, δεσμεύεται από παλαιότερε και διαδοχικές συνεδριακέ του αποφάσει. Δεν μπορεί να εμφανίζεται κάποιο και να λέει η ιερή συμμαχία των ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να εμφανίζεται κάποιο και να λέει ότι τα πυρώνται εργαζόμενοι με μετοχέ. Ο χώρο έχει πάρει θέση για τα ζητήματα αυτά. Και αυτά είναι αποτυπωμένα σε πολλέ διαδοχικέ συνεδριακέ μα αποφάσει. Όχι λοιπόν άλμα στο κενό. Άλμα στο μέλλον και βεβαίω μέρο μια ευρύτερη συζήτηση που αφορά τι, Τη συγκρότηση ενό μεγάλου δημοκρατικού μετώπου που πράγματι μπορεί να δώσει εναλλακτική. Κύριε, αντέχει όμω ο ΣΥΡΙΖΑ στη φάση αυτή που καταραίει η δημοσκοπήση, έχει φτάσει στο 7% και ίσω και χαμηλότερα σε κάποιε άλλε δημοσκοπήσει, να μείνει τρει μήνε στην ουσία ακυβέρνητο. Κύριε τρει ακόμη μήνε ακυβέρνητο. Η ίδια συζήτηση γινόταν ακριβώ πέρυσι τέτοια εποχή μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα. Κάποιοι τότε, ακόμα και οι σύντροφοι οι οποίοι αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ, έλεγαν ω επιχείρημα ότι δίθεν δεν πρέπει να πάει ακέφαλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη διδνία της Θεσσαλονίκη. Ναι. Κάποιοι άλλοι λέγανε ακριβώ αυτό που λέτε κι εσεί, ότι δεν μπορούμε να μείνουμε τρει και τέσσερι μήνε. Δημοσιοκοπικά πρέπει να σα πω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 5 με 6%. Mm. Γι' αυτό λέω ότι η κρίση είναι διαλυτική. Άρα, αν θέλουμε να υπάρχει ο χώρο την επόμενη δηλαδή, μέρα. Δηλαδή, η διάλυση αυτά, ή αυτή η πρόταση λέτε. Κατά την άποψή μου, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Οτιδήποτε άλλο αυτή τη στιγμή οδηγεί σε διάσπαση, οδηγεί σε διχασμό και οδηγεί σε βαθιά υπονόμευση μια προσπάθεια η οποία ξεκινήσει. Πολλά χρόνια και θέλω να πιστεύω ότι μπορεί να πάει μακριά. Απλά λέγατε μέχρι τώρα ότι να αφήσουμε τη βάση να εκφραστεί. Ναι. Αυτή ήταν η κουβέντα που κάναμε τον τελευταίο, τελευταίο ένα ε, μήνα. Και, 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 και συνεχίζω να το λέω, αλλά ξέρετε, η βάση πρέπει να εκφραστεί επί πολιτικών ζητημάτων. Δεν μπορεί να πάμε με όρου πολεμική σε μία εκλογή η μεν και η δε αυτή τη στιγμή. Θα ορίσουμε και θα αποφασίσει η βάση τι, θα αποφασίσει επί του ποια ιδεολογική κατεύθυνση θέλει να έχει ο χώρο. Ποιε είναι οι προτεραιότητε, ποια είναι η πολιτική φυσιογνωμία, ποια είναι τα πραγματικά επίδικα. Προτιμώ, ξέρετε, να κουβεντιάσουμε για το πώ θα αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, του μισθού, τι συντάξει, το εθνικό σύστημα υγεία, τη δημόσια εκπαίδευση και λιγότερο να μιλάμε για το αν υπάρχουν δημόσιε ή όχι αντιγκλήσει, οι οποίε, επαναλαμβάνω, δεν αφορούν. Να ρωτήσω κάτι ευθέω. Είναι τρίκ για να μην είναι ο Κασελάκη, να μην κατέβει ο Κασελάκη εκλογέ. Είχα την ίδια ακριβώ πρόταση και την ίδια πρώτη κατέθεσα ακριβώ πέρυσι τέτοια εποχή, η οποία μειοψήφισε στη συνεδρία τη Κεντρική Επιτροπή, λέγοντα ότι παιδιά πρέπει πρώτα να πάμε σύντροφοι, πρέπει να πάμε πρώτα να μιλήσουμε. σε ένα συνέδριο ο ο και μετά να πάμε στην εκλογή Προέδρου. Το δίσεξα Μαρτίν, ο Κανδροσοφού. Κύριε Τιμονέρα, πάντω η πολιτική γραμματεία, αν δεν κάνω λάθο, μέχρι τώρα στι ψηφοφορίε είναι 17-1 κατά του κύριου Κασελάκη. Μόνο η κυρία Τζάκρη είναι υπέρ του κύριου Κασελάκη. Αυτό σημαίνει ότι η πολιτική γραμματεία είναι από την πλευρά την απέναντι του κύριου Κασελάκη. Άρα το... στην ουσία θέλετε να διοικεί το κόμμα η ε, πολιτική γραμματεία, η οποία δεν είναι απόχρωση, Κασελάκη. Και Κύριε Κολοκυθά, μέχρι τώρα, αν δεν κάνω λάθο, και μέχρι την πρόταση Μομφή, η Κεντρική Επιτροπή συμφωνούσε σε όλε τι θέσει τι οποίε είχε πάρει μέχρι τώρα η ηγεσία. Mm -hmm. Προφανώ κάτι συνέβη και διεράγει αυτό ο πολιτικό δεσμό με την ηγεσία. Κάτι λάθο έκανε ο Στέφανο Κασελάκη και έχει καταλήξει αυτή τη στιγμή να έχει κηρυχθεί έκτοτο από το αξίωμα του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά λοιπόν δεν πρέπει να κάνουμε όπω δεν τα βλέπουμε. Η Κεντρική Επιτροπή είναι ανώτερο καθοδηγητικό όργανο. Έχει εκλεγεί απευθεία από τον. Από τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, όπω βεβαίω και η ηγεσία, και πρέπει να έχει λόγο. Δεν θα πάμε λοιπόν ακέφαλοι προ τη διαδικασία αυτή, δεν θα πάμε ασύντακτα, θα πάμε ω οργανωμένο κόμμα, το οποίο μπορεί να βάλει ράγε ιδεολογικέ, προγραμματικέ και οργανωτικέ, πάνω στι οποίε θα πατήσουμε. Επαναλαμβάνω, σε περίοδου κρίση δεν κάνει ένα άλμα στο κενό. Μήπω αυτό όμω επίση στη συνέχεια τη ερώτηση του Παναγιώτη νωρίτερα για την δύναμη του Κασελάκη του του χώρου το κάνετε γιατί θεωρείτε ότι τι επόμενε εκλογέ, αν γίνουν τώρα, ε, έχει προβάσει με ο κ. Κασελάκη και θα ξαναπάει το κόμμα και η προεδρία στον κ. Κασελάκη, έχει. γιατί ακόμα δεν είναι έτοιμη η άλλη πλευρά για να κερδίσει τον κ. Κασελάκη. Μα αυτό ξέρετε είναι το ζητούμενο. Για ένα πολιτικό χώρο εδώ δεν κάνουμε survivor. Δεν είναι μια τέτοια πολιτική διαδικασία. Ένα κόμμα συζητά συνταγμένα, Λύνει τα ζητήματά του στη το συλλογική πιστεύω, δημοκρατία. Ξέρετε, α, 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 αν δεν το έχουμε καταλάβει, σε αυτό, κατά την άποψή μου, την κύρια ευθύνη έχει ο Σταυροσκασελάκη. Αυτό απαξίωσε τα όργανα. Τα όργανα δεν συνεδριάζανε. Η συλλογική δημοκρατία δεν υπήρχε. Και ακριβώ τα λάθη και οι αστοχίε διαδέχονταν το ένα με το Άρα, άλλο. Άρα, για να συνοψίσω εγώ, για να είναι. Τέσσερα σημεία λοιπόν. Να ανασταλεί κάθε εκλογική mm. διαδικασία όσον αφορά την εκλογή Προέδρου. Δεύτερον να συγκληθεί έκτακτο συνέδριο όπου θα τα δούμε όλα από την αρχή, να το πω πολύ απλά, βεβαίω πατώντα πάνω στην ιστορική παράδοση και ταυτότητα του χώρου. Επαναλαμβάνω, δεν κάνουμε άλλο μα το κενό. Τρίτον, ο ΣΥΡΙΖΑ να θέσει ω άμεση προτεραιότητα τη συγκρότηση ενό δημοκρατικού μετώπου με στόχο να υπάρξει μια πραγματική συμφωνία που θα δίνει εναλλακτική διέξοδο. Και τέταρτον, στην προσπάθεια αυτή, χρέη Προέδρου για όσο διάστημα χρειαστεί και μέχρι να γίνει το συνέδριο, μπορούν να εκτελούν τα ανώτερα καθοδηγητικά όργανα του κόμματο, που είναι η Κεντρική Επιτροπή και η Πολιτική Γραμματεία. Άρα φεύγουν από τη μέση τη τα, 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 διαγραφή. Δεν υπάρχει θέμα διαγραφή. Δεν μπορεί να διαγραφεί κάποιο αυτή τη στιγμή, διότι πρέπει να περάσει από μια επιτροπή διοντολογία, να υπάρχουν συγκεκριμένε παραβάσει Αυτά, ξέρετε, εγώ είμαι κατά των πειθαρχικών μέτρων. Εγώ μιλώ πολιτικά. Επειδή θα τεθεί στην κεντρική και, και όλα προφανώς. τα προβλήματα. Δεν, δεν ξέρω αν θα τεθεί. Εγώ έχω αμφιβολία Α, αν θα τεθεί ζήτημα διαγραφή. Επειδή λοιπόν κανεί δεν πρέπει να αποκλειστεί. Θα τοποθετηθούν όλοι όσοι επιθυμούν να ηγηθούν του χώρου, Αν αλλά, ένα αλλά όλοι δηλαδή, θα, δεσμεύονται, ναι. θα δεσμεύονται από συλλογικέ αποφάσεις. Η βάση, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι εκείνη η οποία θα αποφασίσει, όχι σε μια πασαρέλα προσώπων, αλλά πάνω σε ιδεολογικά, πολιτικά και οργανωτικά ζητήματα, τα οποία έχουν προκύψει ω ελλείμματα για το χώρο. Mm -hmm. Ξέρετε, και ιδεολογικά έχουμε συγχύσει. Προγραμματικά είχαμε αστοχίε, άλλα πράγματα λέγαμε, τα αλλάζαμε την άλλη μέρα το πρωί. Αλλά και οργανωτικά πρέπει να σα πω ότι η κατάσταση στο κόμμα αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά κακή. Έχουν καταρρεύσει και οι οργανώσει και βεβαίω και η μεσαία και ενδιάμεση στελέχο του κόμματο. Αν δεν δούμε λοιπόν το μοντέλο του κόμματο το οποίο θέλουμε, αν δεν δούμε τον προσανατολισμό μα, αν δεν επαναβεβαιώσουμε την ταυτότητά μα αυτή τη στιγμή, φοβάμαι ότι θα έρχεται ένα πρόσωπο τη μία ή τη άλλη πλευρά, εγώ δεν μπαίνω στη συζήτηση αυτή, το, του οποίου οι προσωπικέ απόψει, αυτό ζήσαμε τον τελευταίο χρόνο, έρχονται και επικάθονται πάνω σε μια διαδρομή η οποία έχει συνέχεια και έρχεται από πολύ μακριά. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα πρέπει ο πρόεδρο να είναι, πώ να το περιγράψω, δέσμιο των οργάνων. Προφανώ θα βάλει και την προσωπική σφραγίδα Προφανώς. του πρόεδρου. Δεν μπορεί τον άλλον ο οποίο έχει εκλεγεί να του λε so. Η νόρμα είναι αυτή, μην κάνει πιο αριστερά από τη ράγα, θα σε πετάξουμε έξω. Ε, δεν όλα, είναι Όλα τα κόμματα, όλα τα κόμματα, όλα τα κόμματα είτε τη του κέντρου και αριστερά, είτε του κέντρου και δεξιά, έχουν πολιτικά όργανα τα οποία συνεδριάζουν <συμφωνούμε> και συμφωνούν. Ναι. Άρα λοιπόν. Άλλο το... λέω εγώ. Ο Μητσοτάκη ήρθε στη Νέα Δημοκρατία, παραδείγματο χάρη, και είπε: Είναι ένα συγκεκριμένο πράγμα η Νέα Δημοκρατία, και είπε: Εγώ το ανοίγω κιόλα. Και φέρνω και κόσμο μέσα και κάνω μια πολιτική. Το ασχέτηκε κριτική εσωτερικά μάλιστα. Αλλά είναι προσωπική σφραγίδα. Δεν μπορεί να το αφαιρέσει αυτό δικαίωμα, το δικαίωμα τον πρόεδρο. Ναι, αλλά δεν είδα το Μητσοτάκη να λέει για παράδειγμα έξω ή έξω τον Άτο. Να το πω και εγώ διαφορετικά. Άρα λοιπόν Αυτή θέλω να πω ότι δεσμεύεται. Έχετε δίκιο σε αυτό. Έτσι λοιπόν. Άρα δεσμεύεται λοιπόν. Από, από τι μια... βασικέ αρχέ λέτε Ακριβώ. Βασικέ αρχέ που δεν είναι ξεκάθαρε. Αν θεωρείτε τον Κασελάκη εκτό βασική ιδεολογία του ΣΥΡΙΖΑ, Θεωρώ αυτό ότι καταλαβαίνω. Αυτό μια τεράστια σύγχυση στον χώρο. Ε, το έχω πει και δημοσίω. Θεωρώ ότι το τελευταίο έτο ήταν μια μακρά πορεία και πολιτική συρρήκνωση. Έχω προσωπική άποψη για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, την έχω καταθέσει αρκετέ φορέ. Ε, θεωρώ ότι ε, δεν συμβαδίζει ή δεν είναι συμβατό ε, ε, ω πρόεδρο ε, για ένα κόμμα τη αριστερά, αλλά αυτό είναι μια προσωπική μου εκτίμηση για την οποία κρίνομαι δημοσίω με βάση αυτό το οποίο Σε λέω. Επο... Αυτό όμω δεν έχει να κάνει, δε, δεν αποφασίζω εγώ. Πράγματι, ε. τα κόμματα έχουν δημοκρατικέ διαδικασίε και αυτά αποφασίζουν. Αλλά αποφασίζουν όχι μόνο επί προσώπων, αποφασίζουν Πολιτικό. και επί πολιτικών. Ε, Σε επί προσώπων... ένα προσωπικό ε. σενάριο αυτό, Α, αυτό, αυρά αυρά αυτό. με τα δεδομένα αυτά, εκλογέ, ε, όχι τώρα, μετά, συνέδριο πρώτα. Θα το ξανασκεφτείτε. Ακούστε με. Ναι. Το ζήτημα δεν είναι αυτό αυτή τη στιγμή. Το ζήτημα είναι να διασώσουμε το χώρο. Επαναλαμβάνω, τα ζητήματα είναι υπαρξιακά. Δεν έχω καμία έγνια για καρέκλες θέσει και αξιώματα. Και αυτό, αν θέλετε, το έχω αποδείξει αρκετέ φορέ μέχρι σήμερα. Είναι σημετά. και τα αρνηθεί αρκετέ φορέ. Ξέρετε είναι λοιπόν, και αυτό, κύριε Ντεμπονέρα. Γιατί ξέρετε, είναι όχι πρόωρη, είναι άστοχη κατά την άποψή μου. Πάντω το πρόσωπο μετράει. Πάντα παίζει ρόλο. Προφανώ το πρόσωπο έχει τον ιστορικό του ρόλο και βάζει το προσωπικό του αποτύπωμα. Όμω, ξέρετε, φύγουμε λίγο από μια λογική μεσιανισμού. Είναι αδύνατο ένα πρόσωπο να λύσει όλα τα προβλήματα στο κόμμα αλλά και στη χώρα. Χρειάζεται σχέδιο πολιτικό και πίσω από αυτά στοιχιζόμαστε. Όχι από πρόσωπα, στοιχιζόμαστε πίσω πολιτικά σχέδια, αξίε και αρχέ. Έχει σημασία ποιο θα είναι ο νέο πρόεδρο του Πασόκ για να προχωρήσει αυτή η κουβέντα στην κεντρο αριστερά που λέτε. Προφανώ και έχει σημασία. Θεωρώ ότι και το Πασόκ έχει κάνει ένα αντίστοιχο λάθο με αυτό το οποίο έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πήγε σε μια προεδρική εκλογή αυτή τη στιγμή Χωρί να έχει εξηγήσει, για παράδειγμα, στου ψηφοφόρου και στα μέλη του, γιατί κάθε τρει και λίγο ένα στελεχό του γινόταν γενικό γραμματέα ή υπουργό μια κυβέρνηση τη δεξιά, ποια είναι η φυσιογνωμία, ποια είναι τα όρια, ποιε είναι οι επιδιώξει τη σύγχρονη, θα πω εγώ, σοσιαλδημοκρατία. Όλα αυτά, επιτρέψτε μου να σα πω, στο δημόσιο λόγο τουλάχιστον και στην πολιτική αντιπαράθεση δεν έχουν συζητηθεί επαρκώ. Θεωρώ όμω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε την ανάλυση μα από μια παραδοχή. Η παραδοχή αυτή λέει ότι κανένα κόμμα σήμερα. Στον αριστερό και πολιτικό χώρο δεν μπορεί μόνο του να ανατρέψει την κατάσταση Άρα αυτή. Πρέπει... Α, αν δεν ξεκινήσουμε από την ανάλυση αυτή, no. τότε θα πηγαίνουμε με όρου μικρομεγαλισμού, ηγεμονισμού ή προσωπική φιλοδοξία. Ξέρετε, η κοινωνία θέλει αύριο το πρωί πράγματι κυβερνητική πρόταση. Αλλά θέλει μια κυβερνητική πρόταση η οποία θα μπορεί πράγματι να δώσει μια τέτοια προοπτική. Αυτό δεν, αυτό δεν μπορεί να γίνει με ποσοστά του 8 και, 7 και 10%, όπω <χε> καταλαβαίνετε. Άρα η όποια εναλλακτική αυτή τη περνάει μέσα από τη συνεννόηση. Βεβαίω των δυνάμεων του προοδευτικού χώρου, με τη συμμετοχή βεβαίω μπροστά και πρώτα απ' όλα τη κοινωνία. Τα κόμματα έχουν και κοινωνικέ αναφορέ. Η λέτε κοινωνία η ίδια είναι εκείνη που μπορεί. Πιο αριστερόστροφη πρέπει να είναι η πολιτική του Πασόκ. Εγώ λέω ότι ε, όλη η συζήτηση αυτή πρέπει να γίνει στο έδαφο που αυτό ονομάζουμε πρόοδο. Ε, και αυτό είναι μια ευρύχωρη αριστερά, αν θέλετε την προσωπική μου ας... άποψη. Άρα. Ε, Έχουμε συμπτώσει. Ξέρετε, θα έχετε ε, αμέσω μετά το, το χάρι του Δούκα. Δεν, θα δείτε πολλέ διαφορέ όσον αφορά τα ζητήματα τη οικονομία. Και τα δύο κόμματα μιλάνε για μείωση των έμεσων φόρων. Και τα δύο κόμματα μιλάνε για πλαφόν στην ενέργεια. ενέργεια αυτό. Αυτό. Ναι, ναι, αυτό. και τα δύο κόμματα στηρίξανε ή ε, στάθηκαν απέναντι στο νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είχαν μια κοινή γραμμή για τα τέμπη, για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Ναι. Έχουμε συμπτώσει. Α φύγουμε λοιπόν από αυτά που χωρίζουν τον ευρύτερο χώρο. Α δούμε πού μπορούν να υπάρχουν συμπτώσει. Δεν μιλάω για ένα χιλό. Δεν μιλάω για ένα χιλό. Μιλάω για αρχέ, θέσει και αξίε. Α δούμε αν μπορεί να επιτευχθεί μια προγραμματική συμφωνία και μετά οι όροι τη εκλογική ή πολιτική συμπόρευση είναι πάνω στο τραπέζι. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα που κάναμε. Πολύ πολιτικη συμπορευση ειναι πανω στο τραπεζι ευχαριστουμε παρα πολυ πολυ ενδιαφερον η κουβεντα που πολυ ενδιαφερουσα και η η οποία είναι είδηση αυτό που λέτε τώρα σα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Διάλειμμα και αμέσω μετά μαζί μα ο κύριο Χάρι Ζούκα.